πέρα κάναμε έναν αγωγό για να φεύγουν τα νερά έξω στο δίκτυο το βιολογικό. Συνδεθήκατε δηλαδή με το βιολογικό. Ναι, έχουμε κάνει τη γραμμή, δεν έχουμε ακόμα συνδεθεί εδώ πέρα, αλλά τώρα αφιβάλλω θα συνδεθούμε κιόλα, γιατί μας έχει φέρει εδώ 30 από το νερό, μέσα στο σπίτι δεν μπορούμε να πούμε και μας φέρνει συνέχεια τα νερά, όχι τα νερά, τα κάθαρτα από την αποχέτευση μας τα βγάζει εδώ μέσα στο χωράφι και έχει μέσα στο σπίτι και τα έχει γεμίσει όλο το χωράφι γύρω στους 30 πόντους νερό ακάθαρτα. Αυτό και... πρώτη φορά συμβαίνει? Όχι, είναι τώρα η δεύτερη, τρίτη φορά, τέταρτη φορά όταν βρέχει πολύ μας βγάζει τα νερά πάνω. Μας λέει τώρα η ΔΕΗ, να βάλουμε μοτέρ, λέει, να τα βγάζουμε εμείς να τα στέλνουμε έξω. Τώρα δεν ξέρω, δώσαμε 2.000 εδώ για να κάνουμε τον αγωγό να φτάσουμε στον κεντρικό και τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα, μας τα φέρνει πάλι μέσα. Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Παίρνουμε τη ιδέα, δεν υπάρχει, δεν είναι στο τυχείο, λέει έτσι. Του λέω τώρα τουαλέτα δεν πρέπει να πηγαίνουμε, μου λέει όχι, αυτές τις ώρες λέει όχι, μόνο αν βάλετε ένα μοτεράκι λέει να τα στέλνει έξω. Εσείς μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε βόθρους? Ναι, είχαμε βόθρους πιο παλαιότερα. Αλλά τώρα εντάξει, επειδή υπάρχει το δίκτυο εδώ, θέλαμε να συνδεθούμε στο δίκτυο. Γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τους βόθρους, είχαν φτιάξει εδώ, δεν ξέρω τι. Και θέλαμε τώρα να συνδεθούμε και υπάρχει τώρα αυτό το θέμα. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, δείτε. Άμα λέει να κάνουμε ένα αγώνα, τα πετάμε στη θάλασσα. Ξέρω κι εγώ, άμα δεν υπάρχει λύση, να βγάλουμε έναν αγωγό έξω, να τραβήξουμε, να πάμε στη θάλασσα αντί στην αποχέτευση. Είμαστε 30 μέτρα από την αποχέτευση, 40, 50, δεν ξέρω πόσο είμαστε. Και έχουμε αυτό το θέμα τώρα να μας φέρνουν τα κάθαρτα όλα μέσα στο σπίτι. Αν δείτε γύρω-γύρω στο σπίτι, δεν ξέρω, εντάξει, είναι ψηλά το σπίτι και δεν μπαίνουν μέσα. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και μέσα. Αν δείτε εδώ την είσοδο, έχουμε 30 πόντους νερό. Όχι νερό,